Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, επειδή πάντα οι επιβίξιβικές μου είναι οικογενειακές, Διογέννη λίγο πιο χαμηλά τη μουσική. Δουλεύω πάντα με την ίδια ομάδα, κάνουμε οικογενειακές επιβίξεις μόδας, αλλά και με τους σχεδιαστές και με τους δημιουργούς. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε στον αέρα στο livemedia.gr για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επειδή μας τιμά απόψε με την παρουσία του ο νομάρχης Θεσσαλονίκης και περιφερειάρχης πλέον, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, που έχει πάρα πολλά επαγγελματικά ραντεβού, και τον ευχαριστούμε που πάντα μας τιμά τη μόδα της Θεσσαλονίκης, γιατί σήμερα είναι μόνο σχεδιαστές από Θεσσαλονίκη. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το περιοδικό Via Travel Fashion, σε συνεργασία με την τηλεοπτική του εκπομπή που εκπέμπει σε 20 πανελλαδικά κανάλια και ιντερνετικά παντού, σε μια επιλογή που έχουν κάνει οι άνθρωποι που αγαπάνε το περιοδικό και μας στηρίζουν, σε έναν διαγωνισμό για έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα, επιλέξανε φέτος το νησί της Σκιάθου, που είναι κοντά μας. Νομίζω αξίζει ένα χειροκρότημα η Σκιάθος. Σε αυτή την επιλογή έχω την τιμή να έχω κοντά μου και τον πρώτο άνθρωπο του νησιού, τον δήμαρχο του νησιού, αλλά θα παρακαλούσα τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη να τοπομείνει μία πλακέτα εδώ, τον δήμαρχο. Κύριε δήμαρχε, ο κύριος Πλωμαρίτης Νίκος, ο δήμαρχος του νησιού. Αν ήταν εύκολο, εδώ λίγο στην πασαρέλα της ομορφιάς, για να σας βλέπουν όλοι και το live που έχουμε τηλεοπτικά. Τι είμαστε εμείς, πασαρέλα? Έλα, δήμαρχε, έλα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία, γιατί νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι, φταίει η Τρόικα. Η Σκιάθος να μην συνδέεται τα τελευταία χρόνια ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη. Και δεν ευθύνονται οι τοπικοί φορείς, ευθύνονται τα συμφέροντα και ευθύνεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Να θες να πας στη Σκιάθο και να μην μπορείς να πας. Και φυσικά δεν μπορείς να πας με ταχύπλοα σκάφη και στα υπόλοιπα όμορφα νησιά της χώρας μας, εδώ Δεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη. Για την Κρήτη κάνεις 35 ώρες. Ποιος θα πάει από εδώ? Όταν σε 5 ώρες πας στον Πειραιά και άλλες 5 από εκεί με το καράβι. Δήμαρχε, καλή δύναμη, συγχαρητήρια για το νησί σου. Έχω έρθει, αλλά φέτος θα έρθω το καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Η Σκιάθος, όλοι τη γνωρίζουμε, έχει τιμηθεί πολλές φορές, είτε για το πράσινο που έχει, τις ακρογιαλιές, για τον Παπαδιαμάντη της, αλλά για μας είναι μεγάλη τιμή σήμερα, γιατί είμαστε στο κέντρο της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε μια οικογένεια, να το πω, γιατί ο περισσότερος τουρισμός, αριθμητικά δηλαδή, που έρχεσαι στο νησί, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε, τιμή Σένεκεν, το μέσα. Θα σας δώσω ένα κομμάτι της Σκιάθου, από τα καρνάγια της Σκιάθου, στο νομάρχη της Θεσσαλονίκης και περιφερειάρχη πλέον, γιατί μας έχει βοηθήσει στα προηγούμενα χρόνια με την ακτοπλοϊκή σύνδεση και πιστεύω να θα συμβάλλει περισσότερο τώρα σαν περιφερειάρχης να υπάρχει αυτή η πρόσβαση για όλους μας και για εσάς να κατεβαίνετε και για εμάς να ερχόμαστε πάνω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και πιστεύω να σας δούμε στο νησί μας. Κύριε Νομάρχα, με όλη την αγάπη μας. Τώρα για να χαλαρώσουμε και κάπως, έχω μεταφιαστεί πολλές φορές. Είναι ώρα να μεταφιαστώ σε κάνα ταχύπλο για να ενώσουμε τις δύο περιοχές. Μια φορά αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Σκιάθο. Αξίζει τον κόπο. Όλα εκείνα τα νησιά είναι καταπληκτικά και πολύ κοντά και πολύ φθηνά. Να είσαι καλά. Αυτό αξίζει και αφιερώνεται σε όλους, έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψωμιάδη. Θα παρακαλούσα όμως τον κύριο Κωστόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Τύπου και πρόεδρο διαφημιστών Θεσσαλονίκης, να έρθει εδώ και οργανωτή, εδώ συνοργανωτή στο Money Show, που τον ευχαριστούμε για την παραχώρηση και τις έβρες και πάντα που είμαστε κοντά, να δώσει μια τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, τον κύριο Γιάννη Κουκουλάκη. Παρακαλώ, ένα θερμό χειροκρότημα. Θα θέλαμε να πείτε πρώτα, κύριε Κωστόπουλε, εσείς δύο λόγια, σαν Θεσσαλονικιός για τη Σκιάθο.
Λοιπόν, καταρχάς η Σκιάθος είναι ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει όλοι μας όλα τα καλοκαίρια που έχουν περάσει. Και όχι μόνο τα καλοκαίρια, νομίζω και το φθινόπωρο και την άνοιξη είναι καταπληκτικά το Πάσχα. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, στη Θεσσαλονίκη. Και σας ευχόμαστε η νέα καλοκαιρινή σεζόν που σε λίγο για σας αρχίζει από την άνοιξη και μετά, να έχει καλύτερα αποτελέσματα για το νησί, αλλά και αυτό να μεταδώσετε και στα άλλα νησιά της πατρίδας μας, ώστε τα αποτελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης πλέον να είναι καλύτερα από φέτος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Πιστεύω του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα και να σας ξαναδούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό, σαν σύμβουλος επικοινωνίας του Πολυσυνεδρίου Money Show, που πραγματοποιείται για 14η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, 20η διοργάνωση σε όλη την Ελλάδα, να σας δώσω τα συμπεράσματα του Πολυσυνεδρίου μέσα από τις δεκάδες ημερίδες που αναπτύχθηκαν στο τριήμερο 26, 27, 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Το συμπέρασμα είναι ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, ένα πολυσυνέδριο που το όνομά του ίσως δημιουργεί ερωτηματικά Money Show, αναδείχθηκε τελικά πολύ χρήσιμο, γιατί αναδεικνύει την αγωνία και τις ελπίδες όλων των φορέων, επαγγελματικών, ιδιωτικών φορέων, αλλά και του δημοσίου φορέα, ότι τελικά αυτή η κρίση, η οποία η πρωτοφανής οικονομική καταιγίδα που πλήττει τη χώρα μας προβληματίζει και όλοι εμείς οι πολυμήχανοι Έλληνες, ο πολυμήχανος Οδυσσέας αναζητάει τη λύση. Σε πολλές ημερίδες βγήκανε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εκείνο το οποίο εγώ έχω να σας μεταφέρω σε όλους εσάς που νοιάζεστε για τον τόπο μας και που ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, ότι θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας στην εξωστρέφεια, να μην παίρνουμε τα μηνύματα αυτά τα οποία έρχονται καθημερινά μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες μέσα στο σπίτι μας και στις επιχειρήσεις μας, σαν σημείο να μας αναστέλουν τις δραστηριότητές μας. Πολύ χαρακτηριστικά, χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος στην ημερίδα που ακολούθησε το βράδυ είπε ότι πολλές μικρές ενέργειες τοπικά στις τοπικές κοινωνίες κάνουν μία μεγάλη αλλαγή. Αυτό εξάλλου κάνει και το Money Show, δραστηριοποιεί την κοινωνία και τον ιστό της. Για το 2011 η διοργάνωση, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα στο Χίλτον το Δεκέμβριο, ξανοίγουμε τα φτερά μας έξω από την πατρίδα μας. Έχουμε ήδη μία πρόσκληση για διοργάνωση τον Απρίλιο στο Άμπου Ντάμπι της Αραβίας. Λίγο αργότερα θα πάμε στην Κύπρο και το Σεπτέμβριο στην Κωνσταντινούπολη. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση από εδώ και πέρα, γιατί το θέαμα μας χαλαρώνει και μας δίνει μια άλλη διάσταση. Η μόδα είναι άλλωστε επιχειρήν και αυτό θα το παρακολουθήσουμε και από τη μία μεριά και από την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εδώ και το team από τη Σκιάθο που είχε έρθει ο Δήμαρχος από την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν ξεκινήσουμε, ζητούμε συγγνώμη, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη προσέλευση για τόσους πολλούς φίλους. Ευχαριστούμε το Money Show. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας στηρίζουν πάντα σε όλες μας εκδηλώσεις. Την εταιρεία Funai Moris του κυρίου Κωνσταντίνου Αμυρίδη, Grand Sponsor στο σημερινό event. Τη χρηματιστηριακή εταιρεία Investment Analysis του κυρίου Παναγιώτη Θεοδωρίδη. Τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαβά. Το F-Club. Την εταιρεία Endwars. Μακιγιάζ από την εταιρεία καλλυντικών Oriflame. Κομώσεις Νέστορ Γιαννάκης. Λαπισίν Σκιάφος και Πλάζα Θεσσαλονίκης, τα γνωστά ξενοδοχεία που είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζουν. Χορηγή επικοινωνίας. Το περιοδικό Via Travel Fashion. Το περιοδικό Lipstick. Η εφημερίδα Αθλητική Μακεδονίας Θράκης. Η Free Pass εφημερίδα Καρφίτσα. Και φυσικά ηχητικά εφέ, η εταιρεία για πάρτιση του Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη. Μουσική επιμέλεια Βιογέννης Μαριόλας. Και ξεκινάμε αμέσως, Βιογέννη, το show, Money Show, με δημιουργίες από τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας Αναστασία.
Thank you.
everybody in a world apart. We must all begin to learn the secrets of the heart. With our eyes on the future, how long must we wait? We live in glass houses, but we just can't see the light. We are the future, but don't forget the past. The lessons we have learned will get us to our home at last. I'll tell you stories, how it used to be, and then maybe you will understand what's deep in you and me. Yeah.